Κρονίδι Δία, ορμητικέ, σύ που κρατάς το σκύπτρο, σύ που τα πάντα γέννησες, αρχή και πάντων τέλος, του κόσμου σύστη, που βοηθάς όλα να μεγαλώσουν, εξαγνιστή, σύ που μπορείς τα πάντα να ανατρέψεις, που ρίχνεις αστραπές, βροντές και κεραυνούς συνάμα, τη γη που κάνεις γόνιμη. Δία, εισάκουσέ με. Αφού ο Δίας έσωσε τα αδέλφια του από την κοιλιά του πατέρα του, Κρόνου, αφού οι κύκλοπες όπλησαν τους νεαρούς θεούς με τον τρομερό κεραυνό, την κρατεά Τρίγενα και την αόρατη περικεφαλαία, μετά από εκείνον τον μακροχρόνιο πόλεμο που φυλάκισε για πάντα τους Τιτάνες στα σκοτεινά σπλάχνα της μητέρας τους, της γης, άρχισε μία νέα τάξη. Εδώ, από τις φωτεινές κορυφές του Ολύμπου, ξεκίνησε η βασιλεία του Δία. Η δεύτερη προχριστού χιλιετία είναι η μακρά και ταραγμένη νύχτα κατά την οποία η Ελλάδα υφαίνει τους μύθους της. Το σκηνικό αυτής της δημιουργίας είναι αυτά τα βουνά και οι κοιλάδες που εκτείνονται προς τα νότια κάτω από τον ψηλό θόλο του Ολύμπου. Ήταν μάρτυρες μιας μακράς σύραξης μεταξύ ανθρώπινων ομάδων που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου πολιτισμού, του ελληνικού. Οι Έλληνες θεωρούσαν τους πιο μακρινούς τους προγόνους αυτόχθονες, δηλαδή παιδιά της γης. Στις αρχές εκείνης της δεύτερης χιλιετίας άρχισαν να φτάνουν σε αυτή την ορεινή Χερσόνησο οι Ολείς και οι Ίωνες και να εντάζονται σταδιακά σε μια κοινωνία που διοικούταν από γυναίκες και που λάτρευε τη θεά που γεννά τη ζωή. Αιώνες μετά κατέβηκαν οι Αχαιοί και αργότερα οι Δωρεείς, δύο λαοί αποφασισμένοι να επιβάλλουν με πιο βιαίο τρόπο την αρσενική θεωρία τους για τον κόσμο. Σε αυτά τα νερά, θολά και αναταραγμένα από τη σύγκρουση των Μινωικών, των Φινικικών, των Ασσυριακών και των Βαβυλωνιακών πολιτισμών, γεννήθηκαν οι μύθοι. Αποτελούν το εξοραϊστικό χρονικό της μορφοποίησης ενός νέου κόσμου. Αφηγούνται στα πιο εντελεχή στρώματά τους το δύσκολο δρόμο από την Μητριαρχία στην Πατριαρχία, το δρόμο που οδηγεί από μία βασίλισσα γέρια που ενσάρκωνε τη γη της Σελήνη σε έναν ισόβιο βασιλιά που αντικατοπτρίζει τη μεγαλοπρέπεια και τη δικαιοσύνη του Δία. Οι αφηγήσεις αυτές διατρέχουν μία μακρά ιστορία ενδιάμεσων μορφών κατά τις οποίες η αρχαία γύρια μοιραζόταν το αξίωμα και την ισχύ της με έναν αρσενικό βασιλιά που την ώρα που σηματοδοτούταν από τη φύση έπρεπε να πεθάνει. Αρπαγές, βιασμοί, δολοφονίες, αποπλανήσεις νυμφών από τους θεούς, μάχες ηρώων με τέρατα, ιστορίες ανθρώπων κομματιασμένων από θηρία, βρεφών σκοτωμένων από τα χέρια των πατέρων τους, αυτή είναι η μυθική απεικόνηση όλης αυτής της περίπλοκης εξέλιξης. Αυτή η αφήγηση, συνδεδεμένη με την ατέρμονη ανησυχία του ανθρώπου απέναντι στο θείο και εμπλουτισμένη με στοιχεία επικά, αιτιολογικά, αλληγορικά και πολιτικά, είναι ο ελληνικός μύθος. Ο Όλυμπος, ο νυφώης Όλυμπος, είναι η κατοικία του Δωδεκάθιου, της θεϊκής οικογένειας που δημιούργησε ο Δίας. Από όλους τους θεούς του Ολύμπου, ο Δίας είναι ο μοναδικός με καθαρά ινδοευρωπαϊκή καταγωγή. Αυτός ο θεός του λαμπερού ουρανού, που οι Ινδοί ονόμαζαν Διάουσπίταρ και οι Λατίνοι Ιούπιτερ, είχε το όνομα της φωτεινότητας, της ημέρας και του φωτός. Οι πιστοί του τον ονόμαζαν πατέρα, όχι τόσο για την ιδιότητα του γεννήτωρα, αλλά σαν κεφαλή της οικογένειας, σαν κύριο ή βασιλέα. Για τους Έλληνες, εκτός από πατέρας και δίκαιος βασιλιάς, ο Δίας θα είναι ο κύριος των μετεώρων, ο κυρίαρχος ζωοδότης του ουρανού. Τα φυσικά γυρά του θα είναι οι κορυφές. Τα σύμβολά του, ο κεραυνός και ο αετός.
και η επιθυμία του η κατάκτηση του γυναικείου κόσμου ώστε να γίνει ο υπέρτατος Θεός. Η ιστορία αυτής της κατάκτησης είναι η ιστορία του Ολύμπιου Πανθέου. Για να αποκτήσει μερίδιο από την εξουσία των προγενέστερων θηλυκών θεοτήτων, ο Δίας ακολουθεί μία διπλή στρατηγική. Μετατρέπει αυτές τις θεές σε ερωμένες ή σε κόρες του. Μόνο μία από αυτές, η Ήρα, κύριος εκπρόσωπος αυτής της αρχαίας θηλυκής τάξης, θα υπάρξει ταυτόχρονα αδελφή, σύζυγος και βασίλισσά του. Ο μύθος τοποθετεί την ένωση του Δία και της Ήρας σε αυτό το βουνό της Αργολίδας, σε μια κορυφή που στα πότατα χρόνια ονομαζόταν Θόρναξ και που με αφορμή εκείνη τη θεϊκή συνέβρεση ονομάστηκε Κοκκίγιον, δηλαδή όρος του κούκου. Κάποιο πρωινό, ο Δίας αντίκρισε από τούτη την κορυφή την Ήρα, που βρισκόταν σε μία από τις άλλες κοντινές κορυφές και θέλοντας να ενωθεί μαζί της κρυφά από τους γονείς τους, πήρε τη μορφή ενός αθώου κούκου και προκάλεσε μία δυνατή καταιγίδα. Μουσκεμένος από τη βροχή, αναζήτησε καταφύγιο κάτω από τον ζεστό μανδύα της Ήρας και μόλις βρέθηκε εκεί, ξαναπήρε την κανονική του μορφή και προσπάθησε να βιάσει τη θεά. Η Ήρα υπέκυψε στην αυθάδειά του όταν ο Δίας της έδωσε επίσημη υπόσχεση πως θα την κάνει σύζυγό του. Η Ήρα κληρονόμησε από τις προλύμπιες θεότητες πολλά από τα αρχαιότερα και σπουδαιότερα γερά, εκείνα που βρίσκονταν σε γόνιμα εδάφη, επειδή κατά κάποιο τρόπο η Ήρα εξακολουθούσε να αντιπροσωπεύει τη μεγάλη προελληνική θεά, τη Ζωοδότρα, τη Γη. Το πιο ξακουστό από τα γερά της υψωνόταν πάνω σε τούτη τη γόνιμη κοιλάδα, στην αγαπημένη της αργολική γη. Εδώ η αιωνίως νέα θεά επαγρυπνούσε για τη γονιμότητα του κόσμου. Ο πιο δεδομένος μύθος λέει πως η Ήρα ανατράφηκε από τις ώρες, τις προσωποποιήσεις των εποχών. Αλλά οι αργοί, χωρίς να πάψουν να σέβονται αυτή την εκδοχή, έδωσαν στις τροφούς της Ήρας τα ονόματα αυτών των λόφων και της κοιλάδας. Τη μεγαλύτερη την ονόμασαν Ακρέα, όπως και τούτο το βουνό, όπου υπήρχε μια μικρή ακρόπολη. Τη δεύτερη, Εύβοια, όπως αυτό το λόφο όπου κτίστηκε το ιερό. Και τη μικρότερη, Πρόσυμνα, όπως την κοιλάδα που απλώνεται στα πόδια του. Έτσι, ο μύθος αποκτούσε έναν τόπο. Μία φορά το χρόνο, οι γυναίκες του Άργους διέσχισαν με λιτανία όλη αυτή την κοιλάδα, συνοδεύοντας την ιέρια της Ήρας, που έφτανε στο ιερό με μία άμαξα, που την έσερναν αγελάδες και τη φρονούσαν οπλισμένοι νέοι. Στη συνέχεια, 100 βόδια ανέβαιναν από αυτά τα σκαλοπάτια για να θυσιαστούν μπροστά στο ναό, σε μία μεγάλη εκατόμβη. Κατόπιν, τελούνταν άλλα μυστήρια, όπου η Ζωοδότρα θεά εκφραζόταν και σχετικά με το θάνατο. Στο εσωτερικό αυτού του ναού, ένα τεράστιο χρυσελεφάντινο άγαλμα αναπαριστούσε την Ήρα απαστράπτουσα στο θρόνο της. Στο ένα χέρι, η θεά κρατούσε ένα ρόδι, σύμβολο της γονιμότητας και των μυστηρίων. Στο άλλο, άδραχνε με αποφασιστικότητα το βασιλικό σκύπτρο, που πάνω του κούρνιαζε δελικάτα το γερό της πουλί, ο μαντατοφόρος της άνοιξης, ένας νεκρός κούκος. Στην απανεμία αυτού του μυτερού κάβου, στο βάθος του κόλπου της Κορίνθου, η Ήρα είχε ένα απόμερο γερό που οι προσκυνητές συνήθισαν να προσεγγίσουν από τη θάλασσα. Είναι το γερό της ακραίας και λιμένιας Ήρας, το ιραίον της Περαχώρας, φυσικοτέμενος, άσυλο οικετών και σήμερα καταφύγιο του φυσικού κάλους. Ακόμα μπορεί κανείς να δει να αγκαλιάζουν το μικρό λιμάνι από μινάρια των δύο στοών και των θεμελίων του ναού της θεάς. Ψηλότερα, ανάμεσα στα πεύκα,
διατηρούνται και τα ρήπια των κτηρίων όπου έτρωγαν οι προσκυνητές που κατασκήνωναν στο άλσος και η τεράστια δεξαμενή που τα φωδίαζε με νερό. Αυτό το ηραίο δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο του Άργους, ούτε τόσο ξακουστό όσο αυτό που ιδρύθηκε στη Σάμο όταν μεταφέρθηκε από το Άργος, ένα αρχαίο ξώανο της θεάς. Αλλά είχε μία ιδιαιτερότητα. Φαίνεται πως στους αρχαιότατους χρόνους η Ήρα είχε εδώ ένα μαντίο. Μόνο ένα χωρίο του Στράβωνα έσωσε από τη λησμονία αυτή την πληροφορία για το μαντίο. Αυτή την απόδειξη ότι η Ήρα κάποτε είχε τη δύναμη της προφητείας. Ένα θηλυκό και γήινο προνόμιο που ο Δίας και ο γιος του Απόλλωνας σύντομα θα οικειοποιηθούν. Οι ερωτικές κατακτήσεις του Δία ώστε να μορφοποιήσει το νέο Πάνθεο προχώρησαν πολύ πιο πέρα από το γάμο του με την Ήρα. Ένωση που τον έκανε πατέρα της αρχαίας Ηλυθίας, της Ήβης και του Ολύμπιου Άρη. Ενωμένος με την αδελφή του Δήμητρα, μία άλλη από τις γήινες θεότητες, ο Δίας γέννησε την Περσεφόνη, την οποία αργότερα θα παντρέψει με τον αδελφό του Άδη για να δραιώσει την κυριαρχία της οικογένειάς του στον κάτω κόσμο. Ακόμα και η αρχέγονη Αφροδίτη, η θεά που αναδύθηκε από τους Αφρούς όταν ο Κρόνος πέταξε τους όρχες του γέρου ουρανού στη θάλασσα, παρουσιάζεται από τον Όμηρο ως κόρη του Δία. Ήταν η θεά της ερωτικής επιθυμίας, πανίσχυρη αρχαία θεότητα γνώστου καταγωγής, η οποία φρόνιμο ήταν να υποταχθεί στην εξουσία του πανίσχυρου πατέρα. Ο Δίας συνέχισε να αποπλανεί και άλλες θεές ώστε να αναδομήσει την αρχαία τάξη. Ενώθηκε τότε με την Ευρυνόμη, κόρη του ωκεανού σύμφωνα με τον Όμηρο και πρώτη βασίλισσα του κόσμου για τους αρχαίους πελασγούς. Με την Ευρυνόμη γέννησε τις Χάριτες, αιώνια νέες, χορηγούς της χαράς, της ομορφιάς και της δημιουργικότητας. Στα δάση των Πιέριων, στους πρόποδες του Ολύμπου, ο Δίας ενώθηκε με την Τιτανίδα Μνημοσύνη για 9 νύχτες και γέννησε μαζί της τις Μούσες. Αργότερα, μία νύχτα που ο ύπνος κυρίεψε ολοκληρωτικά την Ήρα, ο Δίας γέννησε τον Ερμή ενωμένος με την νύμφη Μαία. Συνέβη στο όρος Κυλίνη της Αρκαδίας. Ο μικρός Ερμής, αρχαίος θεός της ευημερίας και των κοπαδιών, γρήγορα μεταμορφώθηκε σε θεό της ευλωτίας και στον καινούριο αγγελιαφόρο του Ολύμπου. Όμως, από όλες αυτές τις γεννήσεις, η πιο εντυπωσιακή είναι αυτή της Αθηνάς, που ξεπρόβαλε από το ίδιο το κεφάλι του Δία. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Ορουσμίνθη, στα βόρεια του ποταμού Αλφίου, σε μια ζώνη που σήμερα ανήκει στην Ηλία, αλλά στην αρχαιότητα ήταν μέρος της Αρκαδίας. Οι Αρκάδες, οι απευθείας διάδοχοι των αρχαίων προελληνικών πελασγών, ισχυρίζονταν πως η θεά Αθηνά είχε γεννηθεί σε αυτές τις κορυφές, κοντά στην αρχαία Αλήφυρα. Ο μύθος αναφέρει πως όταν ο Δίας ενώθηκε με την ωκεανίδα Μύτιδα, η γη και ο ουρανός τον προειδοποίησαν ότι αν συντελούνταν ο τοκετός, θα γεννιόταν ένας νέος θεός που θα τον απομάκρυνε από τον θρόνο του κόσμου, όπως ακριβώς είχε κάνει ο ίδιος με τον πατέρα του Κρόνου και εκείνος πρωτύτερα με τον ουρανό. Για να το αποφύγει αυτό, ο Δίας κατάπιε ζωντανή τη Μύτιδα, αλλά το έμπριο συνέχισε να κυοφορείται στο εσωτερικό του γονέα του, ώσπου την κατάλληλη ώρα ο Ήφαιστος, η Κατάλους, ο Προμηθέας, άνοιξε με ένα τσεκούρι το κρανίο του Δία για να διευκολύνει την αναπότρεπτη γέννηση. Η Αθηνά ξεπρόβαλε στο φως ενήλικη και φωδιασμένη με όλα της τα όπλα. Ένα επιβλητικό άγαλμα της Αθηνάς στόλιζε τούτη την κορυφή. Χαμένα εδώ πάνω, ακόμα ζώζονται τα θεμέλια του ναού της θεάς. Η Αθηνά αντίκρισε το φως εδώ, δίπλα στη πηγή που ονομάζεται Τριτονής. Όνομα που μαζί με το νερό παρουσιάζεται μυστηριωδώς συνδεδεμένο με όλες τις εκδοχές του μύθου της γέννησης της θεάς.
Η πηγή Τριτονής ακόμα τρέχει λίγα μέτρα μακριά από τούτη την κορυφή. Κοντά της, ο Δίας είχε ένα βωμό με το προσωνύμιο Λεχεάτης. Θα λέγαμε Λεχώνας. Ονομασία που προερχόμενη από το λέχος κλίνη συσχετίζεται με τις 40 μέρες ανάπαυσης που ακόμα μέχρι σήμερα ακολουθούν κατά παράδοση τη γέννα. Ζεύς Λεχώνας. Για μία ακόμα φορά, τα αποσπάσματα του μύθου μας επιτρέπουν να διακρίνουμε πώς μία αρχαία θεότητα αναζητεί τη θέση της σε μία νέα θεολογική θεωρία. Η Μύτιδα ήταν η εφηγεία σε όλο της το μεγαλείο, η ικανότητα να εφευρίσκει και να δημιουργεί με ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό ο Δίας καταπίνει τη Μύτιδα, για να οικειοποιηθεί τα προπατορικά προνόμια αυτής της αρχαίας θεάς της Σοφίας. Αργότερα, από την έδρα της σκέψεώς του, θα γεννηθεί η Αθηνά, συνδεδεμένη με αυτόν τον τρόπο για πάντα με τον Θεό Πατέρα. Τη σεβαστή Παρθένα, πολιούχοτε και άλκημο, την τριτογένεια, γέννησε ο πάνσοφος ο Δίας. Απ' τη σεπτή του κεφαλή πρόβαλε πρικισμένη, με πανοπλία ολόχρηση και αστραποβολούσα. Άλλη μια ενέργεια του Δία για τη δημιουργία του Ολύμπιου Πανθέου ήταν ο σφετερισμός της δύναμης της φωτιάς από τον ύφεστο. Ο Ισίωδος τον παρουσιάσει στη θεοκονία του ως γιο της Ήρας που προήλθε από παρθενογέννηση, αλλά ο Όμηρος τον κατανομάζει ως γιο του Δία. Εδώ, κάτω από τα νερά του Βόρειου Αιγαίου, ο ύφεστος έστησε το πρώτο του σιδερουργείο. Σ' αυτό σφυριλάτησε υπέροχα κοσμήματα για τη Θέτιδα και την Ευρυνόμη, τις θεές που τον φιλοξένησαν στο βυθό του Πελάγους για νέα χρόνια, όταν η Ήρα, επειδή ντρεπόταν για την αναπηρία του, τον γκρέμισε από τις κορυφές του Ολύμπου. Καιρό αργότερα, επειδή υπεράσπισε την Ήρα, ο ύφεστος ξαναγκρεμίστηκε από την κατοικία των θεών. Αυτή τη φορά από τον Δία, που τον εξφεντώνησε με τέτοια δύναμη που ο Θεός Σιδηρουργός διέσχισε τους εθέρες για μία ολόκληρη μέρα, ώσπου να πέσει το σούρουπο πάνω στο έδαφος της λίμνου. Αν το καλοεξετάσουμε, ο ύφεστος ήταν από τη γέννησή του ο περιθωριακός για τον Όλυμπο. Υστερούσε σε ομορφιά και αρτιμέλεια από τους υπόλοιπους θεούς. Περνούσε τις μέρες του δουλεύοντας και υδρώνοντας σαν κοινός θνητός. Πάμπολες φορές έπεσε θύμα απιστίας της συσύγου του Αφροδίτης και προδοσίας του αδερφού του Άρη. Και σε τελική ανάλυση, οι ίδιοι γονείς του τον είχαν γκρεμίσει δύο φορές από την γερή κορυφή των θεών. Η τελευταία θεά με την οποία ενώθηκε ο Δίας για να σχηματίσει το Ολύμπιο Πάνθεον ήταν η ωραία Λιτό, κόρη των Τιτάνων Κίου και Φίδης. Ο μύθος αναφέρει πως η Λιτό και η αδερφή της Αστερία προσπάθησαν να γλιτώσουν από το κυνηγητό του Δία μεταμορφωμένες σε ορτίκια. Παγιδεύτηκαν τελικά σε έναν γκρεμό και η Αστερία ρίχτηκε στη θάλασσα, όπου και έμεινε για πάντα με τη μορφή ενός τεράστιου βράχου. Η Λιτό, όμως, πλάγιασε με τον Θεό και συνέλαβε σε εκείνη τη συνέβρεση τους διδύμους Άρτεμι και Απόλλωνα. Η οργή της Ήρας έπεσε τότε πάνω στη δύστιχη Λιτό. Η χολωμένη σύζυγος του Δία απαγόρεψε σε όλες τις γέες να φιλοξενήσουν την Τιτανίδα την ώρα του τοκετού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έστειλε τον τρομερό δράκο Πίθωνα να την καταδιώξει, προειδοποιώντας τον πως το βρέφος που θα γεννιόταν από αυτή την ένωση έμελε να του στερήσει το μαντίο των Δελφών. Η παροιμιώδη ζήλια της Ήρας και τα ανελέητα εκδικητικά της σχέδια εναντίον των διαφόρων ερωμένων του Δία αναπαριστούν στο μύθο της αντιδράσης της αρχαίας θρησκείας ενάντια στη νέα τάξη. Οι γη και οι θηλυκές της μορφές χάνουν σταδιακά έδαφος, αλλά σαν έξυπνοι σύζυγοι θα καταφέρουν να ασκήσουν επιρροή και να επιβιώσουν σε έναν αντροκρατούμενο κόσμο. Στις ακτές της Αττικής, ανάμεσα στις καλαμίες της παραλίας του Αστέρα, σώζονται τα απομεινάρια ενός μικρού ιερού με βωμούς αφιερωμένους στη Λιτό, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη.
Λένε πως εδώ η Λιτό αισθάνθηκε τους πρώτους πόνους της γέννας και έλυσε τη ζώνη της. Γι' αυτό και ο τόπος ονομάστηκε Ζωστήρας. Λίγο πιο βόρεια, ακολουθώντας την ακτογραμμή προς τη Βάρκιζα, εμφανίζονται τρία μικρά νησάκια που και αυτά φέρουν τα ονόματα Λιτό, Άρτεμις και Απόλλων. Και αυτό είναι το νησί της Δήλου, μία νέα γη, ένα περιπλανόμενο ξερονήσι που αναδύθηκε μόλις από τη θάλασσα και φανερώνεται μπροστά στην απελπισμένη Λιτό σαν ο μοναδικός τόπος όπου μπορεί να γεννήσει χωρίς να αντιταχθεί στην απαγόρευση της Ήρας. Κάποιοι έλεγαν πως αυτό το νησί ήταν η ίδια η αστερία μεταμορφωμένη σε πέτρα και το ονόμαζαν Ορτυγία, δηλαδή νησί των Ορτυγιών. Αυτό είναι το όρος Κύνθος, η ιερή κορυφή της Δήλου. Από εδώ, ο Δίας παρακολούθησε από μακριά τη γέννηση των παιδιών του Άρτεμις και Απόλλωνα. Αυτές οι ήρεμες ακτές, τα γυμνά βράχια και το έρημο νησί, σπαρμένο με αρχαία ρήπια, είναι το σκηνικό εκείνου του πασίγνωστου μύθου. Από τούτη την κορυφή, από το ύψος του γερού του ύψιστου Δία, με θέα σχεδόν αντάξια της προπτικής ενός θεού, το ίδιο το νησί φαίνεται σαν μύθος. Απέναντι, στη γειτονική Ρένια, που κάποιοι ονομάζουν και Ορτυγία, η Λιτό γέννησε την Άρτεμη. Κατόπιν, καθώς η γέννηση του Απόλλωνα καθυστερούσε, η Τιτανίδα πέρασε σε τούτη την ακτή. Εδώ, στους πρόποδες του όρους Κύνθου, στην όχθη μιας λίμνης, όχι μακριά από τα ήρεμα ρεύματα του ποταμού Ινωπού, στηριγμένη στον κορμό μιας φοινικιάς και με τη βοήθεια της μικρής Άρτεμις, η Λιτό κατάφερε, μετά από το κετό 9 ημερών, να φέρει στον κόσμο τον όμορφο Απόλλωνα. Χαίρε μακάρια Λιτό, λαμπρών παιδιών μητέρα. Την Άρτεμη που χαίρεται τα βέλη της να ρίχνει, στην Ορτυγία γέννησες. Και στη βραχώδη δήλο τον βασιλιά Απόλλωνα, σε φήνικα κουμπώντας, γέρνοντας το υψηλό βουνό, των Κύνθιων των όχτων, πολύ κοντά στα ρεύματα του ποταμού Ινωπού. Εδώ βρισκόταν η λίμνη που αναφέρει ο μύθος, στους πρόποδες του όρους Κύνθου. Και σήμερα φυτρώνει μία φοινικιά στο ίδιο σημείο που στην αρχαιότητα φύτρωνε η φοινικιά όπου γέννησε η Λιτό. Το νησί της Δήλου ήταν τόσο γερό που απαγορευόταν να γεννηθεί ή να πεθάνει κάποιος στο εδαφός της. Τώρα που εξαφανίστηκαν τα πολλά και μεγαλοπρεπή κτίρια που στόλισαν για αιώνες αυτόν τον γερό τόπο, το νησί ξανά γίνει εκείνη η νέα γη που κάποτε φιλοξένησε την περιπλανόμενη Λιτό. Εδώ σώζονται τα απομεινάρια του ναού της, απλωμένα κάτω από το βλέμμα του Κύνθου. Σώζονται και τα ρήπια του σεμνού γερού της Άρτεμις, εκείνης που άμα τη γέννησή της έγινε θεά των τοκετών. Και ακόμα σώζονται τα θεμέλια των τριών διαδοχικών ναών του Απόλλωνα, προσανατολισμένοι και οι τρεις προς τον τόπο όπου ο ίδιος ο Θεός είχε κτίσει έναν βωμό από κέρατα. Όχι μακριά από τούτον τον τόπο, λίγο πιο βόρεια, σώζονται τα ερείπια ενός άλλου σημαντικού ναού, του αφιερωμένου στο σύνολο των 12 θεών. Με τη γέννηση της Άρτεμις και του Απόλλωνα, η θεϊκή οικογένεια ήταν σε πλήρη ισορροπία. 6 θεοί και 6 θεές κατοικούσαν τώρα τον Όλυμπο. Πάνω σε τούτο το κοινό βάθρο υψώνονταν τα γάλματά τους, ο Δίας και η Ήρα, ο Ποσειδών και η Δήμητρα, ο Άρης και η Αφροδίτη, ο Ερμής και η Αθηνά, ο Ήφαιστος και η Εστία, ο Απόλλων και η Άρτεμις. Το Ολύμπιο Δωδεκάθεο είναι ένα σύμφωνο μεταξύ παλαιών και νέων θεών. Όλη η ελληνική μυθολογία, στο βάθος,
είναι ένα απέραντο μνημείο στη μετεξέλιξη του κόσμου, στην ακατάπαυστη ροή από την οποία δεν ξεφεύγουν ούτε καν οι αθάνατες μορφές της θεότητας. Δεν θα αργήσει η ώρα που ο Διόνυσος, ένας νέος θεός, ένας νέος γιος του Δία, θα ανέβει στον Όλυμπο εκτοπίζοντας την αρχαιότατη Εστία στην λατρεία της φωτιάς της οικίας. Ποτέ δεν θα μάθουμε με βεβαιότητα αν και οι υπόλοιποι θεοί θα εξαφανίζονταν από τον Όλυμπο αν δεν είχαν γίνει αληθινά αθάνατοι από τους θαυμάσιους στίχους του Ομήρου και του Ισιώδου. Εκεί κατοίκησαν και οι δώδεκα, στις ψηλές κορυφές, διαπρέποντας με την λαμπερή ανθρώπινη μορφή τους. Ο Όλυμπος απομάκρυνε από τους θεούς τις αρχαίες ιερές μορφές της γης και του δέντρου. Τους διαχώρισε από το ζωώδες περίβλημά τους, από τα κεφάλια του αλόγου ή της κατσίκας, και τους έντισε με ανθρώπινες μορφές. Τους προσέδωσε μία απατηλή εγκύτητα. Εκεί βρίσκονταν για αιώνες, απόμακροι κατά βάθος, μόνοι, σαν προσωρινή απάντηση σε μία ερώτηση που ποτέ δεν θα έχει οριστικά απαντηθεί.